την ευλογία και τη σκέπη της Παναγίας μας και όλων των Αγίων, εισερχόμεθα εις την 13η ώρα που ομιλούμε συνεχώς δια το μεγαλύτερον επί της οικουμένης θέμα, το οποίο ονομάζεται Αντίχριστος. 13 ώρες ομιλία έχουμε δια το πρόσωπο τούτο το πλέον σκοτεινόν που ενεφάνει και θα εμφανιστεί επί του πλανήτου της γης. Το θέμα τούτο το οποίο είναι παγκοσμίως αυτή τη στιγμή εις πρώτη ζήτηση, δηλαδή συζητείται από όλους τους πιστούς όλου του κόσμου, όπου και αν βρίσκονται, και από βοράν εις νότον και από ανατολήν εις δυσμάς, εις δύση. Δια τούτο, αδερφοί μου, εμείς θα συνεχίσουμε για να δούμε το θέμα τούτο πότε θα το εξαντλήσουμε. Έχουμε ακόμη να κοιτάξουμε τα δύο πρόσωπα τα οποία ακριβώς θα στείλει ο Πανάγαθος Θεός προτού έρθει ο Αντίχριστος εις τον κόσμο τούτον για να δώσουν κήρυγμα μετανοίας. Και σε αυτά τα δύο πρόσωπα εμείναμε εις το περασμένο κήρυγμά μας και οικούαμε με τα προσοχής πολλής των Άγιων Υπόλοιτων τον Επίσκοπο Ρώμης όταν μας ομιλούσαν περί όλων των θεμάτων και φτάσαμε εις το θέμα των δύο τούτων προσώπων, του Ενόχ και του Ηλία. Θα συνεχίσουμε τώρα για να δούμε τι μας λέγει ο Άγιος αυτός άνθρωπος περί του προσώπου τούτου που ονομάζεται Αντίχριστος. Αυτό λέγει, βεβαιώνει και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον και λέγει, όταν ουν είδητε το βδέλυμα της ερημώσεως το ρηθέντια Δανιήλ του προφήτου εστώσεν τόπο Αγίο, ο αναγινώσκον νοήτο, τότε η εντιουδαία φευγέτωσαν επί τα όρη. Βδέλυμα και σύχαμα αυτών των Αντίχριστων ονομάζει ο Κύριος, όπου θέλει ερημώσει τους καλούς ανθρώπους και θέλει σταθεί εις τον Άγιον τόπον, δηλωνότης στα Ιεροσόλυμα. Έπειτα θέλει υπερηφανευθεί κατά του Θεού βάλλοντας ο ταλέπορος εις τον νου του ότι θέλει βασιλεύσει αιωνίως. Δεν ξεύρει ότι γρήγορα αφανίζεται η βασιλεία του. Τι αυτά έργα θέλει κάνει ο ασεβέστατος, ο Αντίχριστος. Τότε ποιος να είναι οι ευλογημένοι χριστιανοί όπου να ευρεθεί άξιος της βασιλείας των ουρανών? Ποιος να γνωρίσει την πλάγη να την αποφύγει όπου μέλει να μας ζώξει τους δαίμονας η σχήμα ανθρώπων? Δηλαδή θα βγάλει τους δαίμονας από την κόλαση και θα τους μεταμορφώσει σε ανθρώπους να κινούνται μεταξύ των ανθρώπων, να τους καταστήσει αυθεντάδες εις κάθε τόπο. Θα κάνει τους δαίμονας αρχηγούς και θα βλέπουμε ανθρώπους να κυβερνούν, ενώ θα είναι δαίμονες της κολάσεως. Εκείνους όπου έκαμαν βασιλεία να τους συγχαθεί και αυτός να γίνει οργύλος, θυμώδης, μισητός, άσχημος, ανήμερος, πονηρός. Και άλλο να μην είναι η έγνοια του, μόνο πως να πλανέψει ψυχάς ανθρώπων. Τότε θέλει βοήσει μεταφωνής μεγάλης εις όλων του το φουσάτων. Γνωρίσατε έθνη, φιλέ και γλώσσα τη μεγάλη μου δύναμη και εξουσία. Τι είναι όπου να αντισταθεί στην βασιλεία μου? Ποιος βασιλεύς είναι όπου να μην με φοβάται? Εάν θέλετε, ιδέτε και σημεία όπου θέλω κάνω. Τότε θα αρχίσουν τα σημεία του Αντιχρίστου για να έρθει η πλάνη. Τότε λέγει, βουνά μεταποιήσει εις την θάλασσα, να περπατήσει ως αν εις την γη. Θα κατεβάσει εκ του ουρανού φωτιάν, την ημέραν θα την κάνει νύχτα και την νύχταν ημέραν.
και καθολικά να υπούμε ότι να φανεί εκείνον όπου θέλει κάμοι να πιστέψουν οι άνθρωποι. Εάν τώρα δεν φαίνεται ευλογημένοι χριστιανοί και πάλι μας πλανά και τον πιστεύουμε, τι να κάνουν οι άνθρωποι του καιρού εκείνου? Εάν μια γυναίκα αμαρτωλή, γοητεύοντας και μαγεύοντας, μας γελά, ομιλεί για τους μάγους εδώ, που τρέχουν όλοι οι άνθρωποι, τρέχουν όλες οι γυναίκες περισσότερο, και οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να έβρουν παρηγοριά και παραδιδόμεθα, λέγει, εις τον διάβολο, διότι οι μάγισσες είναι υπηρέτες του διαβόλου, τότε τι θέλουν πάθει όσοι ευρεθούν τις ημέρες εκείνες? Όμως, αφόντες ο πλάνος εκείνος κάνει τα διαβολικά του έργα και τον πιστεύσουν οι άνθρωποι, ο ουρανός δεν θέλει βρέξη, η γη δεν θέλει κάμι καρπούς, η θάλασσα θέλει βρωμήσει, θα ψοφήσουν τα ψάρια, οι ποταμοί θέλουν ξηρανθεί, οι λίμνες θέλουν στηρεύσει, τα πηγάδια θέλουν χάσει το νερό των, τα θηρία θέλουν επανέβει στους ανθρώπους, τα τετράποδα ζώα όλα θα θέλουν ψοφήσει, οι άνθρωποι από την πείναν και την δίψαν θέλουν να αποθάνει. Οι μητέρες θέλουν αγκαλιάζοντας τις γατέρες τους να αποθνίσκουν. Οι πατέρες θέλουν περιπλέκεστε στα παιδεία τους να ξεψυχούν. Και κανείς δεν θέλει είστε δια να τους θάπτει. Φοβερά τα κακά τα οποία έρχονται στην ανθρωπότητα, αδερφοί μου. Η γη όλη θέλει γεμίσει βρώμαν και δυσοδίαν από τα κορμία των αποθνισκών των ανθρώπων. Η θάλασσα θέλει ξεχύσει τους ποταμούς ως περκοπρίαν βρωμερήν. Τότε πείνα και δίψα μεγάλη θέλει είστε εις όλων των κόσμων. Τότε κλάβματα και θρήνος πολλής θέλει είστε εις όλην την γη. Αναστεναγμοί και θλίψεις της καρδίας θέλουν περισσεύσει. Οι άνθρωποι του καιρού εκείνου θέλουν καλοτυχίζει τους αποθαμένους και θα λέγουν καλότυχοι εκείνοι όπου δεν έφτασαν τις ημέρες ετούτες και θέλουν κράζι μεγαλοφόνος. Ανοίξατε τάφη να δεχθείτε και εμάς. Ανοίξατε να ευρούμε, να φύγουμε από το πρόσωπο του ασεβεστάτου τούτου βασιλέως που ονομάζεται Αντίχριστος. Τι το όφελός μας να ζούμε πεινασμένοι, τι το διάφορό μας να περνούμε διψασμένοι. Ω θάνατε, παράλαβε μας και ανάπαυσε μας από τούτους τους σκόπους. Και οι άνθρωποι έτσι θέλουν κλαίει παραπονούμενοι. Ο δε μη αρρώς εκείνος βασιλεύς θέλει στείλει ορισμός εις όλη του την επαρχία με δαίμονας. Με ανθρώπους δηλαδή που θα είναι δαίμονες άνθρωποι. Με όλους τους υπηρέτας του και να λέγουν «Βασιλεύς μέγας έγινε στην γη, ελάτε όλοι να τον προσκυνήσετε». Ελάτε να ειδείτε τη δύναμη και την εξουσία της βασιλείας του, διότι αυτός σας θέλει δώσει και ψωμί και κρασί πολύ, βίον όσων θέλετε θα σας χαρίσει, δωρεές και τιμές μεγάλες να σας δώσει, ποιος είναι όμοιος ως περ' αυτόν? Αυτό θα είναι η μεγαλυτέρα πλάνη, όπου σαλεύσει την γη, όπου μεταθέτει τα βουνά, σαλεύει την γη, όπου ανασταίνει νεκρούς, όπου πλουτίζει του πτωχούς, όπου κάμνει ήτι τον φαίνεται. Ελάτε όλοι προς αυτόν να αγοράσετε πάνω αγαθών. Τότε, όταν ακούσουν όλα αυτά οι άνθρωποι, θα υπάγωσουν όλοι προς εκείνον λέγοντες. Ακούσαμε ότι είσαι μέγας βασιλεύς και καλοκαρδίζεις τους δούλους σου, δια τούτο ήρθαμε να σε προσκυνήσουμε, να μας διαθρέψεις ότι χανόμεθα από την πείνα. Τότε θέλει τους αποκριθεί ο πλάνος να τους πει, ελάτε να σας κάνω βούλαν εις το δεξιόν χέρι και εις το μέτωπον και τότε να σας δώσω ή τι γυρεύετε. Εκείνοι δε μη γνωρίζοντας την πλάνη του θέλουν σταθεί να τους βουλώσει εις το δεξιόν χέρι και εις το βλέφαρο δια να μην δίνανται πλέον να κάνουν το σταυρόν τους αλλά να είναι όλος διόλου η δική του. Η δε βούλα του θέλει έχει ψήφο 666 καθώς το μαρτυρεί ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος εις την αποκάλυψή του και λέγει «Και ποιήν πάντα στους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς, τους ελευθέρους και τους δούλους ή να δώσει αυτής χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί του μετόπου αυτών ή να μην της δίνεται αγοράσε ή πωλήσε
ή μοίω έχουν το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Όδε η σοφία εστίν. Ο έχων τον νουν ψηφισάτο των αριθμών του θηρίου. Αριθμός γάρ ανθρώπου εστί και ο αριθμός αυτού 666. Η δέμνοια της βούλας θέλει να λέει, ερμηνεύει τώρα τι θέλει να πει εκείνη η σφραγίδα που θα βάλει επάνω στους οπαδούς του Αντίχριστος. Αρνούμε τον ποιητήν του ουρανού και της γης. Αρνούμε το Άγιον Βάπτισμα. Αρνούμε ότι να λατρεύω τον Χριστόν μου και γίνομαι εδικός σου δούλος. Αρνούμε την Βασιλεία των Ουρανών και αγαπώ την κόλαση. Αρνούμε τον Σταυρόν και δέχομαι την εδική σου βούλα. Τι αυτήν έννοια θέλει έχει η βούλα εκείνη του πλάνου Αντιχρίστου, καθώς το ορίζει και ο Άγιος Υπόλυτος, ο Πάπας της Ρώμης, ο οποίος διηγείται αυτά όλα όσα λέγω τώρα εγώ απλώς και τα καταλαμβάνετε. Ο οποίος δεν θέλει σταθεί να τον βουλώσει, θάνατον θέλει παίρνει από τα σχήρα του. Χιλιάδες φορές, μυριάδες φορές ο θάνατος, παρά η άρνηση του Χριστού μας. Καλότυχος όπου υπομένει τον καιρόν εκείνον. Εκείνος θέλει σωθεί ως ορίζει ο Κύριος εις τον κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Ο δε υπομείνας εις τέλος, ούτως σωθήσετε. Και πάλι ο θεολόγος Ιωάννης λέγει στην αποκάλυψή του δια τους θεούτους, μακάρι οι εν Κυρίω αποθνίσκοντες απάρτη. Μετά τα αυτά θέλει σχηματίσει τους δαίμονας σε σχήμα φωτεινών αγγέλων. Άλλη πλάνη μεγάλη, η οποία θα καταλάβει τους ανθρώπους. Και πλήθος πολύ θέλει παραστήσει έμπροσθεν. Θα είναι εκείνος φωτεινός και θα παραστήσει αγγέλους φωτεινούς. Δηλαδή θα μεταβληθεί σε άγγελον φωτός. Αυτό είναι επιτρεπτόν από τον Θεό. Εις τον διάβολο του έδωκεν εξουσία να μεταφέρεται, να μεταβάλλεται, να μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός, ώστε ο Αντίχριστος θα ποιήσει και αυτήν την πλάνη ενώπιον των ανθρώπων. Θα μετασχηματιστεί εις άγγελον και θα στήσει πέριξ αυτού λεγεώνες δαιμόνων οι οποίοι θα είναι άγγελοι. Και θα τον υμνούν και θα τον επενούν και θα τον εγκομιάζουν λέγοντες «Μέγας ο βασιλεύς του καιρού ετούτου, μέγας ο εξουσιαστής και αυθέντης, ποιος είναι ο Θεός, ποιος είναι ο Κύριος, με συγχωρείτε, ποιος είναι ο Κύριος πάρεξ αυτός, αυτός είναι ο Θεός όπου έκτισε τα πάντα, αυτός εστιν ο Χριστός ο Υιός του Θεού, ελάτε προσκυνήσατε τον, ελάτε πιστεύσετε τον». Δια τούτο μας παραγγέλει ο Κύριος στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον και λέγει «Βλέπετε μύτης ημάς πλανήσει». Όταν μας το λέγει ο Κύριος μας την φράση αυτήν, όχι μίαν φορά, αλλά πολλάκις μας αναφέρει την λέξη πλάνη. Προσέχετε, λέγει, μη πλανηθείτε. Πολλοί γαρελεύσονται επί το ονόματι μου λέγοντες «Εγώ είμαι ο Χριστός» και πολλούς πλανήσουσι. Και πάλι παρακάτω ορίζει, τότε αν τη σημεινή ποιηδού όδε ο Χριστός ή όδε μη πιστεύσετε. Εγερθίσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και δώσου σε σημεία μεγάλα και τέρατα ώστε πλανήσε ή δυνατόν για τους εκλεχτούς. Ιδού προήρηκα ημίν, εάν είπος είναι ημίν, ιδού εν τη ερήμο εστί μη εξέλθετε, ιδού εν τη ταμείς μη πιστεύσετε. Δηλαδή τότε εάν σας είπε κανείς κατά των καιρών εκείνων που θα είναι η μεγάλη επί της γης θλίψης, εάν σας είπε κανείς εδώ είναι ο Χριστός ή εις άλλο μέρος, μη πιστεύσετε, διότι θέλουν σηκωθεί ψευδείς Χριστοί και ψευδείς προφήτε και θέλουν κάνει θαύματα πολλά ώστε να δυνηθούν να ξεπλανέσουν και τους διαλεχτούς. Ιδού όπου σας τα επροείπα. Το λοιπόν, εάν σας είπουν εκείνοι, ιδού ο Χριστός στην έρημο να μην υπάγεται. Εάν σας είπουν ιδού ο Χριστός στο σπίτι, να μην τους πιστεύσετε. Και ου μόνον εις τόσον θέλει περηφανευθεί ο ταλέπορος εκείνος, ο Αντίχριστος, αλλά και άλλες φαντασίες θέλει κάμνη, να δείχνει ότι αναβαίνει εις τον ουρανό.
θα τον βλέπουν οι άνθρωποι να σηκώνεται με φωτεινό στεφάνι μέσα σε ένα φως και να πηγαίνει στους ουρανούς. Να φαντάζεται ότι πετά, να κάνει ό,τι αποθνίσκει και πάλι αναστένεται και να προστάσει τους υπηρέτες του με πολλήν φόβων και τρόμων να κάνουν το θέλημά του. Τότε θέλει στείλει στα βουνά και στα σπήλαια και στις τρύπες της γης τους δαίμονάς του να γυρεύουν όσους δεν θέλησαν να βουλωθούν και έφυγαν και αφόντις τους φέρουν ή μεν θελήσουν να τους βουλώσει έχει καλός. Ή δε και δεν θελήσουν να τους παιδεύσει με τη αυτά βάσανα όπου κανείς εξαιώνος δεν τα ήκουσε. Δηλαδή οι άνθρωποι θα φύγουν μέσα στα βουνά και στα σπήλαια. Εν τούτης ο διάβολος, ο αντίχριστος, θα στείλει διαβόλους, θα στείλει δαίμονας και να ψάχνουν μέσα στα βουνά. Τότε καλό είναι απ' έξω από κάθε σπήλαιο, εάν είμεθα εμείς, δεν γνωρίζουμε, εάν είναι τα παιδιά μας θα ακούν αυτά τα λόγια, διότι τούτα τα λόγια πρέπει να τα ακούν οι φίλοι μας και οι γνωστοί μας και προπάντων τα παιδιά μας. Καλό είναι απ' έξω από κάθε ένα σπήλαιο που θα είμεθα να έχουμε τον Τίμιο Σταυρό. Οπότε δεν θα μπορεί να μπει μέσα. Τι αυτές παίδευσες θέλει κάμνη όπου μόνο να τις συλλογιστεί κανείς όλος τρομάζει και φρύσει. Καλό τύχει εκείνοι όπου τον νικήσουν τον παράνομον ως αν τους μεγάλους μάρτυρας θέλουν τιμηθεί εκείνοι και μάλιστα περισσότερον από τους μεγάλους μάρτυρας. Ότι οι μεν παλαιοί μάρτυρες ενίκησαν τους υπηρέτες του Αντιχρίστου, εκείνοι δεν θέλουν νικήσει εκείνον τον ίδιο τον Αντιχριστόν. Εκείνοι όπου φανούν τότε άξιοι υπηρέτες του Χριστού, εκείνοι θέλουν στεφανωθεί και θέλουν τιμηθεί παρά του Παντοκράτορος Θεού. Αλλά ας έρθουμε πάλι νόθεν αφήσαμε τον λόγο μας. Αφόντις τους βουλώσει τους ανθρώπους ο Αντίχριστος, πεινώντες και διψώντες θέλουν η πάγινα του υπού. Ιδού, εμείς σε προσκυνήσαμε ένσε και εσφράγησές μας, το λοιπόν δώσ' μας να φάμε και να πείομε ότι αποθνίσκομαι από την πείνα. Γύρισε την βρώμα της θαλάσσης σε ευωδία, ότι ξεψυχούμε. Πρόσταξε τα πηγάδια να αναβρίσουν νερόν, όρισε τον ουρανό να βρέξει και τη γη να δώσει τον καρπόν της, διώξε από πάνω μας τα ανθρωποφάγα θηρία, ότι όλοι μας εσένα χαρούμε να ζήσουμε. Τότε θέλει τους αποκριθεί με πολλή κακία λέγοντας «Πόθεν να σας δώσω ψωμί, πού να έβρω το κρασί ή το νερό, μη να είμαι εγώ ο Θεός σας να σας δώσω όλα αυτά». Η γη δεν θέλει να βλαστήσει, ο ουρανός δεν θέλει να βρέξει. Πόθεν λοιπόν να έβρω εγώ τροφή να σας δώσω, δώτε και εσείς σε μένα. Τότε ο Αντίχριστος θα ζητά από τους δικούς του να του δώσουν, διότι δεν θα έχει ούτε εκείνος. Ο παντοδύναμος Θεός έχει την εξουσία, όχι ο Αντίχριστος. Τότε οι άνθρωποι, όσαν ακούσουν την διάφτην απόκριση του Αντιχρίστου, θέλουν γνωρίσει ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος και θέλουν κλάψει μεγάλος, κρούοντες το στήθος τους και το πρόσωπο τους και λέγοντες «Ω της συμφοράς της μεγάλης, ω της κακής πραγματείας, ω εις τον γελασμόν όπου επάθαμεν, ω εις το πτέσιμον όπου επτέσαμεν, ω εις το κακόν όπου επέσαμεν, αλίμονο μας πώς επλανήθημεν, αλίμονο μας πώς γελάστημεν, αλίμονο εις ημάς πώς μας εξεπλάνησεν ο πλάνος ετούτος, αλίμονο εις ημάς πώς μας έπιασεν ο τύραννος με τον δόλον του, αλίμονο πώς επιαστήκαμεν εις το δίχτυον του μυαρού τούτου, δεν ακούσαμεν τις γραφές, δεν βλέπαμε πως επαράγγελεν εις τα βιβλία της η Εκκλησία μας. Τι ήταν αυτό εις εμάς που εγελάστημε, πόσες φορές τα ακούσαμε αυτά εις την Εκκλησία όπου τα εδίδασκαν και τώρα πώς επλανήθημε. Ταύτα λέγοντες θέλουν φύγει στα όρη και στα σπήλια να κλαίουν την αμαρτία τους και με συντετριμμένη καρδία να παρακαλούν τον Θεό να τους συμπαθήσει την ασέβειά τους. Ο Θεός ως ελεήμων και φιλάνθρωπος όπου είναι
τους θέλει γλιτώσει από τα χέρια του μυαρού αντιχρίστου και θέλει τους σκεπάσει με το χέρι του να μην τους έβρει ο πλάνος αυτός. Και οι μεν μετανοήσαντες έτσι θέλουν πάθη. Όσοι δε θέλουν είστε εις τα κάστρα και εις τες χώρες, μέγαν πόνον θέλουν υπομείνει. Τότε οι άνθρωποι από την Ανατολή θέλουν έρθουν εις την Δύση νομίζοντας ότι εκεί είναι καλοπάθεια, δηλαδή δεν υπάρχει ο Αντίχριστος. Άλλοι δε από την Δύση θέλουν πηγαίνει στην Ανατολή μη ξεύροντας ότι εις κάθε τόπον είναι η τεάφτη κακοτυχία και ταλαιπωρία. Τι αυτή λύπη και θλίψη θέλει γίνει εν τες ημέρες εκείνες, ή αού γέγονεν από του αιώνος, ως ορίζει ο Κύριος εις το Άγιον Ευαγγέλιο. Τότε αλίμονον εις τες εγκαστρωμένες και εις τες ορφανές και εις όλους τους ανθρώπους. Την ημέραν θέλουν απανταχαίνει την νύχταν και την νύχταν θέλουν απανταχαίνει την ημέρα. Και την ημέραν θέλουν λέγει, πότε να γίνει νύχτα, να αναπαυθόμεν από τους σκόπους και τους πόνους, πότε να νυχτώσει να μην είμαι θα έξυπνοι και πεινούμε, πότε να βραδιάσει να μην μας ευρίσκουν τα θηρία και μας τρώγουν, την δε νύχταν πάλι να ακούονται στα στραπάς και τα σβροντάς να λέγουν, πότε να ξημερώσει να δούμε καν το φως της ημέρας, πότε να ανατείλει ο ήλιος να γνωρίζουμε τους γείτονάς μας, πότε να γίνει η μέρα να ειδούμε τους συγγενείς μας καν να παρηγορηθούμε ολίγων, έτσι να λέγουν λυπούμενοι και κλαίοντες καθεκάς την ημέρα και νύχτα. Τότε όλη η γη κλαίει, ο ουρανός κλαίει, η θάλασσα, ο αείρο, ο εθύρ, ο ήλιος και η σελήνη και τα άστρα κλαίουν και τα άγρια και ανήμερα ζώα κλαίουν τότε κλαίωση και τα όρη και οι κάμποι δια το γένος των ανθρώπων. Τα δέντρα και τα φυτά, οι πέτρες και τα ξύλα όλα θέλουν λυπούνται δια τους ανθρώπους. Πόσε πλανήθησαν, πόσε γελάστησαν, πόσε πατήθησαν, πόσε προσκύνησαν των πλάνων των Αντίχριστων και ούμονων των σούτων, αλλά εδέχθησαν και την μυαράν του σφραγίδα και ερνήθησαν των τίμιων και ζωπιών σταυρών. Κλάψη θέλουν τότε και οι εκκλησίες του Θεού πένθος μέγα, διότι μήτε λειτουργία, μήτε άλλη υπηρεσία θέλει γίνεται πλέον. Αμή όλα θέλουν καταπατηθεί ως περσκύβαλα. Το τίμιον σώμα και αίμα του Χριστού δεν θέλει φανεί εν τες ημέρες εκείνες. Η δε λειτουργία θέλει σβηστεί. Οι ψαλμωδίες θέλουν πάυση. Οι αναγνώσεις των γραφών δεν θέλουν ακουστεί. Οι διδαχοί και οι ψυχοφελείς διηγήσεις θέλουν καταργηθεί. Μόνον ο θρήνος θέλει περισσεύσει. Οι αναστεναγμοί θέλουν πληθαίνει. Οι θλίψες θέλουν αυξάνει. Τότε το χρυσίον και το αργύριον θέλουν το ρίχνει εν τες στράτες και κανείς θέλει φανεί εν τες ημέρες εκείνες να το μαζεύσει. Δεν θα υπάρχει άνθρωπος να σκύβει να το πάρει. Τα πολύτιμα και ζηλευτά πράγματα όλα θέλουν μισηθεί στις ημέρες εκείνες. Διότι όλοι οι άνθρωποι θέλουν αγωνίζεστε μόνον και μόνον πως να φύγουν από το πρόσωπο του πλάνου Αντιχρίστου και με κανέναν τρόπο δεν θέλουν την ηθή να τον αποφύγουν. Διότι έχοντες την μυαράν του σφραγίδαν θέλουν είστε φανεροί και γνωστοί εις όλους τους ανθρώπους. Από μέσα θέλει είστε φόβος, από έξω θεντρόμος. Εις τες νύχτες και ημέρες, εις τες στράτες και εις τα σπίτια, εις τες στράτες θέλουν κοίταστε τα βρωμερά κορμιά των αποθνισκόντων και εις τα σπίτια θέλει είστε πείνα και δίψα. Εις τες στράτες θέλει είστε σύχησης και ανακάτωσης και εις τα σπίτια δάκρυα παρηγόρητα. Τότε θέλει μαρανθεί η ευμορφία της όψεως των ανθρώπων, διότι θέλουν γεννή τα πρόσωπά τους σαν πρόσωπα νεκρών. Η ευμορφάδα των γυναικών θέλει χαθεί. Η επιθυμία θέλει πάυση και λοιπόν αλίμονον εις τους ανθρώπους του καιρού εκείνου. Αλλούν ο φιλάνθρωπος και έσπλαχνος Θεός δεν θέλει αφήσει το πλάσμα του να παιδευτεί εις πολλάς ημέρας, αμή η 3,5 χρόνια εκείνη όπου προείπαμε ότι θέλει κάμνη ο αρχιστράτηγος βασιλεύσει. Θέλουν κολοβωθεί και θέλουν ολιγοστεύσει δια την μετάνοια εκείνων που θέλουν φύγει στα σπήλαια και στις τρύπες της γης να μετανοούν στην ασέβειά τους, καθώς το ορίζει και ο Κύριος στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Και οι μη εκολοβώθησαν η μέρα εκείνη ούκανε σώθη πάσα σάρξ, δια δε τους εκλεκτούς κολοβωθήσονται η μέρα εκείνη. Αφόντες λοιπόν πληρωθούν οι 3,5 χρόνοι,
παρευθείς ως εν συντόμο θέλει αφανιστεί η βασιλεία του μυαρού αντιχρίστου, να καταργηθεί η δύναμή του και η πολλή του υπερηφάνεια, και αυτός να υπάγει στην αιώνιον κόλαση, καθώς το μαρτυρεί και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος εις την αποκάλυψη του και λέγει: «Και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα ποιήσε πόλεμον μετά του καθημένου επί του ύπου και μετά του στρατεύματος αυτού, και επιάστη το θηρίον, και μετά τούτου ο ψευδοπροφήτης ο ποιήσα στα σημεία ενώπιον αυτού εν είσαι πλάνησε τους λαβώντας το χάραμα του θηρίου και τους προσκυνούντας τη εικόνη αυτού. Ζώντες ευλήθησαν οι δύο εις τη λίμνη του πυρός την καιωμένη εν το θείο, και οι λοιποί απεχτάνθησαν εν τη ροφέα του καθημένου επί του ύπου, τη εκπορευωμένη εκ του στόματος αυτού, και πάντα τα όρνια χορτάστησαν εκ των σαρκών αυτών». Θα ποιήσει δηλαδή ο Αντίχριστος πόλεμον με τον Χριστόν, τον παντοδύναμον Θεόν. Ήγουν δηλαδή, είδα το θηρίον του τέστη των διάβολων αυτών, και είδα και τους βασιλείς της γης και τα φουσάτα τους όπου ήσαν μαζωμένα να κάνουν πόλεμον με εκείνον όπου εκάθητο εις το άλογον και με το φουσάτον του. Ποιος δε είτο εκείνος όπου εκάθητο εις το άλογον και ποιον είναι το φουσάτον του? Ακούσατε πως ορίζει παραπάνω από αυτό το ρητόν. «Και είδον ουρανών ανεωγμένων και είδου ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτών πιστός και αληθινός και εν δικαιοσύνη κρινή και πολεμή, ιδε οφθαλμοί αυτού ως φλόξ πυρός, και επί την κεφαλήν αυτού διαδήματα πολλά έχουν όνομα και γραμμένων, ο ουδής είδεν ημίου αυτός και περιβεβλημένος σημάτιον βεβαμένων εν αίματι. Και καλείται το όνομα αυτού ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός μας ο Παντοδύναμος. Και τα στρατεύματα εν το ουρανό οικολούθουν αυτόν εφήπης λευκής, ενδεδημένη βύσσινων λευκών και καθαρών, και εκ του στόματος αυτού εκπορεύεται ρομφαία οξία, ή να εν αυτή πατάξει τα έθνη. Ήγουν δηλαδή, είδα των ουρανών ανοιχτών και ειδού ένα άλογο άσπρον, και εκείνος όπου εκάθετο εις αυτό είναι πιστός και αληθινός και με δικαιοσύνη θέλει κρίνει και θέλει πολεμήσει. Τα μάτια του ήταν ως αν την φλόγα της αστείας, και εις το κεφάλι του είχε στεφάνια πολλά και είχε όνομα και γραμμένο το οποίον δεν το εξεύρει κανείς μόνον αυτός. Και εφόρει ρούχων βαμμένων με αίμα επειδή εθανατώθη επί του σταυρού, και έχισε το Πανάγιον αίμα του και καλείται το όνομά του ο Λόγος του Θεού. Και τα φουσάτα του εις των ουρανών τον ακολουθούσαν καθήμνα εις άσπρα άλογα και εφορούσαν βασιλικών φόρεμα άσπρων καθαρών, οποίοι είναι οι άγγελοι, και από το στόμα εκείνο που εκάθετο εις το άσπρον άλογον έβγαινε δίστομον σπαθί για να πατάξει τα έθνη. Με ταυτόν λοιπόν τον Υιόν του Θεού και με τους αγγέλους έκαμαν πόλεμον οι βασιλείς και ο διάβολος. Και επιάστη ο διάβολος με τον Αντίχριστον, όπου έκαμε τα σημεία εμπροστά του, με τα οποία επλάνησε εκείνους όπου επήραν την βούλα του διαβόλου και προσκύνησαν την εικόνα του του τέστη τον Αντίχριστον. Ζωντανοί θέλουν βαλθεί οι δύο αυτοί στη λίμνη της φωτιάς την καιωμένη, όπου καίεται με θιάφη, και οι επίλοιποι ήτι οι υπηρέτες του εφωνεύτησαν με το σπαθί όπου έβγαινε από το στόμα εκείνο όπου εκάθετο στο άλογο, και όλα τα πουλιά εχόρτασαν από τα κορμιά τους. Τότε ως αν παύσουν όλα τα έργα του Αντιχρίστου και φωνευτούν οι υπηρέτες του και φτάσει η συντέλεια, τι άλλο λείπεται παρά η φανέρωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η δευτέρα παρουσία του Υιού του Θεού? Ισόν ελπίσαμε και ελπίζομαι να σωθούμε, ο οποίος θέλει κάμνη δικαιοκρισίαν εις όλον του το πλάσμα. Έτσι λοιπόν θέλει γεννή η παρουσία του ως περ το ορίζει μοναχός του εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Ως περ η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτως έστε η παρουσία του Υιού του ανθρώπου, όπου γαράν νη το πτώμα εκεί συναχθίσονται οι αετοί. Ήτι ως αν πως η αστραπή ευγένει από την Ανατολή και φαίνεται εις την Δύση, έτσι είναι και η φανέρωση του Χριστού, όπου έγινε άνθρωπος και Υιός ανθρώπου. Διότι όπου είναι το κορμί εκεί μαζώνονται οι αετοί, δηλωνότι εκεί όπου καθίσει ο Χριστός, επειδή απέθανε και έγινε νεκρός δια της σωτηρίας μας, αετοί δε λέγονται οι Απόστολοι,
διότι είναι καθαρός ο νους τους, όσπερ και τα μάτια του αετού, όπου είναι καθαρά και δεν θα κρύουν ποτέ. Πάρα αυτά, αφόντης, απεράσει η θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος θέλει σκοτιστεί και το φεγγάρι δεν θέλει δώσει το φως του, και τα άστρα θέλουν βέσει από τον ουρανό και τα τάγματα όλα του ουρανού θέλουν σαλευθεί. Και τότε θέλει φανεί το σημάδι του Χριστού, ήδη ο σταυρός εις των ουρανών. Τότε θέλουν κλάψει όλοι οι γενναίοι της γης και θέλουν οι δοί των Χριστών, όπου έρχεται εις τα σύννεφα του ουρανού με τιμήν και δύναμη πολλήν. Τότε ο ουρανός θέλει τυλιχθεί ως χαρτίον. Η γη θέλει κατακαΐδια τας αμαρτίας των ανθρώπων, ότι εμοιάνθει από τους ανθρώπους με πορνείας, με μοιχείας, με φόνους, με ειδωλολατρίας, με κατακρίσεις, με καταδοσίας, με ψευδολογίας, με συκοφαντίας, με πονηρίας, με έχθρας, με πολέμους, με αιματοχυσίας. Έτσι εμολύνθηκε η γη και η θάλασσα και ο ουρανός. Τότε ο ουρανός θα τρέμει ως καλάμι, τα όρη θα σύονται ως τα φύλλα του δέντρου από μεγάλων άνεμων, και όλα λοιπόν τα ποιήματα του Θεού θα τρέμουν από τον φόβον τους. Και πάλι να ακούσατε τι ορίζει ο Κύριος, και αποστελεί τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος φωνής μεγάλης, και επισυνάξουσι τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απ' άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Ήτι τότε θέλει πέμψει ο Χριστός τους αγγέλους του με δυνατή φωνή τρουμπέτας να μαζόξουσι τους διαλεκτούς από τους τέσσερας ανέμους, από τον Βορέαν, από τον Νότον, από τον Εύρον και από τον Ζέφυρον, και από τις άκρες του ουρανού έως τις άκρες αυτού. Και πάλι νορίζει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον έτσι: «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι έρχεται ώρα και είναι στην, ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες ζήσονται». Δηλαδή, αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, ότι θέλει έρθει ώρα όπου και τώρα είναι, όταν θέλουν ακούσει οι νεκροί την φωνή του Υιού του Θεού, και όσοι την ακούσουν θέλουν ζωντανεύσει. Και πάλι νορίζει παρακάτω: «Μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα εν υπάντες ή εν της μνημείς ακούσονται της φωνής αυτού, και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, ή δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως». Δηλαδή, μη θαυμάζετε αυτό, ότι μέλλει να έρθει ώρα εις την οποία όραν όλοι όσοι είναι εις τους τάφους θέλουν ακούσει την φωνή του Υιού του Θεού, και θέλουν οι πάγοι όσοι έκαμαν τα καλά εις ανάστασιν ζωής, και όσοι έκαμαν τα κακά θέλουν οι πάγοι εις ανάστασιν κατακρίσεως. Τότε θα αναστηθούν οι βασιλείς, οι υπερήφανοι και δυνάστε, να δώσουν απόκριση δια των κόσμων τους. Τότε θα αναστηθούν οι αρχιερείς και οι επίσκοποι, να δώσουν λόγουν δια το ποίμνιόν τους. Τότε θα αναστηθούν οι ιερείς και οι πνευματικοί, να δώσουν απολογίες δια τις ενορίες τους και δια τις ψυχές των ανθρώπων όπου είναι εις τα σχήραστον. Τότε θέλουν αναστηθεί οι στρατιώτες οι άδικοι, όπου δεν τους αρκεί ο μισθός τους, αμή αδικούν του πτωχούς και τους στρατοκόπους. Τότε θα παρασταθούν έμπροσθεν του Θεού οι άπαγες, οι άδικοι κριτέ, όπου τρώγουν άσπρα δια να αδικήσουν των πτωχών. Τότε θα φαίνονται οι δικαστέ, οι δωροφάγοι, όπου παίρνουν δώρα δια να καταδικάσουν των πτωχών. Τότε θα τραβίζονται οι άρχοντες, όπου ζηλεύουν των πτωχών και πάσχουν να τον χαλάσουν, να τον πάρουν από το σπίτι του, να του πάρουν το σπίτι του, το χωράφι του, την γυναίκα του, το παιδί του και όλα του τα υπάρχοντα. Τότε θα αναστηθούν οι αμελείς και οκνηροί, όπου δεν σπουδάζουν την Εκκλησία, δεν αγαπούν την Εκκλησία, δεν εκκλησιάζονται, αλλά κοιμώνται ολονυχτοί στην Αγία Κυριακή και τα σάλτα σε εορτάς. Κοιμούνται ή εργάζονται. Τότε θέλουν να αναστηθεί όσοι δεν βαστούν τα Αγία εορτάς, αλλά τις καταπατούν και δουλεύουσι και δεν εγκρατεύονται. Τότε θέλουν να αναστηθεί αντρόγυνα με τα μεγάλη εντροπή, όσα δεν εφύλαξαν την κήτην του αμίαντων, δηλαδή το στεφάνι του καθαρών. Τότε θα κλάψουν όσοι δεν ευάσταξαν την εντολή που ορίζει, αγαπήσεις τον πλησίο σου σε αυτόν. Τότε θα δακρύσουν όσοι δεν εφύλαξαν την παραγγελία του Κυρίου όπου ορίζει, μη φωνεύσεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. Τότε θα θρηνήσουν όσοι δεν ήκουσαν την φωνή του Κυρίου όπου ορίζει,
τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και όσοι παραμελούν τους γονείς των γιατί είναι γέροντες. Τότε θα λυπηθούν όσοι δεν ετήρησαν τον ορισμό του Θεού όπου ορίζει μη επιθυμήσεις την γυναίκα των πλησίων σου. Τότε θα κατακριθούν όσοι δεν εφύλαξαν την εντολή του Κυρίου όπου ορίζει μη κρίνετε και ουμή κριθείτε. Τότε θα καταδικαστούν όσοι δεν ετελείωσαν τον λόγο του Χριστού όπου ορίζει μη καταδικάζετε και ουμή καταδικαστήσετε. Τότε θα μη συγχωρηθούν όσοι δεν συγχώρεσαν του άλλου το πτέσιμον καθώς ορίζει ο Κύριος. Άφετε και αφεθήσετε ημίν και πάλι νεάν αφήτη της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών αφήσει και ο πατηρημόν ουράνιος τα παραπτώματα ημίν. Εάν δε μη αφήτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών ουδέ ο πατηρημόν ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών. Τότε θα αναστηθούν οργισμένες και ταλαιπωρημένες όσες μαντεύουν οι μάγισσες, οι μάγοι, οι χαρτορίχτρες, οι φλιντζανούδες, τα μέντιουμ, οι μαύρες μαγείες, οι επιστημονικές μαγείες του Αντιχρίστου, αυτές που γοητεύουν και αποδένουν όσες κάνουν χριστιανούς ανθρώπους και δαιμονίζονται, όσες στέλνουν τους δαίμονας εις αθώους ανθρώπους και υποφέρουν δια την πλάνη και την κόλαση της ψυχής του ανθρώπου, όσες μαντεύουν δια να παραδώσουν άνθρωπον εις τον διάβολον και εις τας χείρας του διαβόλου, κάθονται και δεν κάνουν τίποτε άλλο ή μη μόνον μπορεί να στέλνουν τους διαβόλους εις τους γείτονας και εις τους αδερφούς και εις τους γονείς και εις τις νύφες και εις τους γνωστούς των. Τότε θα τρομάξουν, τότε θα κλάψουν θρήνων μέγαν και απαρηγόρητων. Τότε θα θαυμάζονται και θα μετανοούν πως επλανέθηκαν στην διαβολική πλάνη και την τέχνη της μαγείας οι μάγοι και όλοι οι οπαδοί της μαγείας. Τότε αλίμονον εις εκείνες όπου βάνουν έχθραν ανάμεσα εις τα ανδρόγυνα. Αλίμονον εις εκείνες όπου βλέπουν τίποτε πτέσιμον εις τον γειτονάν τους και δεν το κρύβουν. Εδώ είναι η κατάκριση και η συκοφαντία. Αμή το ξεφωνίζουν εις όλη την γειτονία. Τότε αλίμονον εις εκείνες όπου κατακρίνουν την γυναίκα ή την θυγατέρα του γειτόνου τους. Αλίμονον εις εκείνες όπου εχθρεύονται το καλόν και τις γειτόνισσές τους. Τότε αλίμονον εις εκείνες όπου πίνουν το κρασί με χορούς και παιχνίδια. Όπου πολυπίνουν και πολυτρώγουν σαν τα άγρια ζώα. Όσοι δηλαδή δεν τηρούν τις νηστείες του Χριστού μας. Αδίμονον τότε σε εκείνους όπου αφήνουν την γυναίκα τους και πηγαίνουν εις του γειτόνου τους ή εις άλλην καμία. Αδίμονον σε εκείνους όπου καταδίδουν τους γειτονάς τους, όπου ψευδομαρτυρούν, όπου ψευδορκούν, όπου συκοφαντούν, όπου διαβάλλουν, όπου ζηλεύουν, όπου φθονούν το καλό του γειτόνου τους. Αλίμονον τότε ευλογημένοι χριστιανοί και τρεις αλίμονον ευλογημένοι χριστιανοί εις ημάς τους αμαρτωλούς πώς να αναστηθούμεν εμείς οι ταλέποροι, πώς να αποκριθούμεν εις τις αμαρτίες μας και τι να λέγω τα κατά μέρος. Τότε οι δίκαιοι θέλουν λάμψη ως περ ο ήλιος, οι δε αμαρτωλοί θέλουν γέννη σκοτεινή και μαύρη ως περ την πίσαν. Όλοι εις μίαν ηλικίαν θέλουν αναστηθεί νέοι γέροντες, παιδεία άνδρες, όλοι σε ένα κορμί θέλουν αποκατασταθεί. Όλοι 33 χρόνων θέλουν είστε. Ο Σαν και ο Κύριος επί της γης. Όλοι θέλουν γνωρίζονται φίλοι, συγγενείς, αδελφοί, γείτονες, εδικοί, ανδρόγυνα, πατέρες, μητέρες, τέκνα, θυγατέρες, τίποτε κακό να μην ενθυμούνται. Όσες ατυχίες έκαναν ποτέ οι λύπες στον κόσμο, να τις αστοχήσουν, να τα ξεχάσουν δηλαδή. Όλη καλοσύνη και όλο χαράν θα έχουν και οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί. Όλοι με το κορμί όπου είχαν στην γη θέλουν να αναστηθεί τότε πλην θέλουν μεταγυρίσει με το κορμί εκείνο εις αυθαρσίαν και ποτέ να μην χαλάσουν. Και οι μεν δίκαιοι θέλουν να αναστηθεί για να τιμηθούν και να απολαύσουν τα αγαθά όπου τους προετοίμασε ο Θεός. Οι αμαρτωλοί για να κληρονομήσουν την αιώνιον κόλαση όπου επροξένησαν μοναχοί τους.
διότι καθένας κατά τα έργα του θέλει απολαύσει από τον δίκαιον κριτήν. Ημέν αγαθή αγαθά η δε κακή κακά. Όλοι θέλουν είστε γυμνοί και τετραχυλισμένοι, απανταχαίνοντες τον δικαιοκρίτην Χριστόν, αναμένοντες να δώσει το δίκαιο. Καθένας κατά την αμαρτία του θέλει είναι σημαδεμένος. Μοναχές οι αμαρτίες θέλουν κατηγορεί των άνθρωπων, μοναχές οι αμαρτίες των. Τα πτέσματα που καθένας έχει θέλουν τον καταδικάζει. Η συνείδηση του καθενός ανθρώπου θέλει τον κατακρίνει. Ολονών οι αμαρτίες ξεσκεπασμένες είναι τότε. Ολονών τα σφάλματα φανερά παρασταίνονται. Τίποτε σε εκεί δεν κρύβεται, τίποτε δεν σκεπάζεται. Όλα φανερώνονται εις όλους τους ανθρώπους. Όλοι οι αμαρτωλοί θέλουν κράζει μεγαλοφώνες τα αμαρτίας τους. Όλοι θέλουν κρούει το στήθος τους να κλαίουν απαρηγόρητα. Ποταμών θέλουν κάμια από τα δάκρυά τους. Βρύσες θέλουν γέννη του καθενός αμαρτωλού τα μάτια. Και δεν θέλουν έχει όφελος. Ουγαρεστή μετάνοια εν το άδει. Τότε οι δυνάμεις των ουρανών θέλουν σαλευθεί. Όλα θέλουν τρομάζει. Ο ουρανός, η γη, τα καταχθόνια, τότε θέλουν φρίξει. Τότε θέλουν ερθεί τα εννέα τάγματα του ουρανού. Οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, οι θρόνοι, εξουσίε, αρχέ, εκυριότητες, σε δυνάμεις, τα πολιώματα χερουβίμ και τα ξαπτέρυγα σεραφείμ, να ετοιμάζουν τον φοβερόν θρόνο του Κριτού, κράζοντες και λέγοντες Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Τότε θέλει φανερωθεί και ο βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων και Κριτής των Κριτών και Αυθέντης των Αυθεντών. Να τον προϋπαντήσουν οι Άγιοι Απόστολοι ομού με τους άλλους Αγίους, καθώς ορίζει ο Απόστολος Παύλος. Άμα συναυτή σαρπαγισόμεθα εν εφέλεσης απάντησιν του Κυρίου, οι άγγελοι να τον ευφημούν, οι δίκαιοι να τον δοξολογούν, οι προφήτες να τον επαινούν, οι μάρτυρες να τον εγκομιάζουν, οι αμαρτωλοί να τον τρομάζουν. Τότε θέλουν φέρει οι άγγελοι των ιών της απολίας αυτών των διάβολων και των αντίχριστων, των πλάνων, να τους αποφασίσει ο φοβερός Κριτής και πάρα αυτά να τους καταδικάσει στην αιώνιον κόλαση. Τότε να ειδούν οι πλανεμένοι Ιουδαίοι ως περ άνθρωπον, θα ειδούν τα σχήρας του και τους πόδας του τρυπημένος από τα καρφία. Τότε θα ειδούν την Αγία του κορυφήν εστεφανωμένη με το ακάνθινο στέφανον. Τότε θα ειδούν το σταυρόν όπου θέλει λάμπη υπέρ των ήλιων. Τότε θα ειδούν τα καρφία όπου τον εκάρφωσαν, το σφουγγάρι όπου που το εγέμισαν ξύδι και τον επότισαν, τον κάλαμον όπου του έδωκαν εις τα σχήρας και τον ενέπαιζον, το κόκκινο φόρεμα όπου τον ενέδισαν διαντροπήν. Όλα όσα έκαμαν και ενήργησαν εις τον Χριστόν θα τα ειδούν τότε και κλαίοντες να λέγουν προς αλλήλους: αλίμονον, πώς επλανήθημε, πώς εγκελάστημε, πώς δεν τον εγνωρίσαμε, δια Θεών αληθινών, αμήν τον εθανατώσαμε, ειδού τώρα αυτός έχει την εξουσία, αυτός είναι ο Κριτής ο φοβερός. Ο αλίμονος νησιμάς τους ταλαιπώρους, τι να κάνουμε να φύγουμε από τα σχήρας του, πώς να παραμερίσουμε την οργή του. Τότε θέλουν οι δί των Μωυσήν κατέναντί τους και θέλουν τον κράζει να του υπούν: αυθέντη Μωυσή, βοήθησον το γένος σου, βοήθησε τους δούλους σου, βοήθησε μας εμείς κρατούντες τον νόμο σου, εσταυρώσαμε τον Χριστό. Ή τη δύνασε, βοήθησε μας ότι όλοι μας εις εσένα θαρούμε. Τότε και ο Μωυσής θέλει τους αποκριθεί με θυμόν λέγοντας: καλά να πάθετε, άθλιοι και πεπλανημένοι, δικαίως πρέπει να κολαστείτε, ότι δεν εγνωρίσατε τους λόγους μου να μην τον σταυρώσετε. Εγώ είπα ότι θέλει έρθει προφήτης Μέγας και ήτης δεν τον ακούσει, θέλει κολαστεί. Ιδού λοιπόν όπου σας ήβρεν ο λόγος μου, διατί δεν εμπιστεύσατε, διατί τον εσταυρώσατε? Δεν ακούσατε πως έλεγαν οι άλλοι προφήτες ότι Παρθένος θέλει γεννήσει Θεόν? Δεν καταλαβαίνετε πως όλες σας τα χωρία, τα χαρτία των μαρτυρούσαν Θεών αληθινών? Τώρα τι να σας κάνω εγώ, ας εκάμνετε καλά να μην κολαστείτε τώρα. Τότε όσα να ακούσουν την διάφτην απόκριση του Μωυσέως, θέλουν κλάψει θρήνων Μέγαν και ο ποταμός ο Πύρινος τους θέλει ρίψει στην αιώνιον κόλαση.
αλλά επειδή έως εδώ εφέραμε την διήγηση του λόγου μας από την μαρτυρία των Αγίων, ας έρθουμε και στην εξήγηση του Ιερού Ευαγγελίου του σημερινού να διηγηθούμε και τα επίλοιπα. Ορίζει λοιπόν ο Κύριος στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον έτσι. Τι ορίζει, θα το δούμε στην, την ερχόμενη Τετάρτη στην συνέχεια του κηρύγματός μας. Έως εδώ αδερφοί μου, θα παρακαλέσουμε τον Χριστό μας να μας δώσει τη χάρη του, τη βοήθειά του, να μας σκεπάσει, να μας φυλάξει, να μας ενδυναμώσει, να μας ενισχύσει, να μας φωτίσει την διάνοια, να μείνει καθαρή ούτως ώστε να βλέπουμε εκείνα τα οποία θα έρθουν, αν είναι εις τας ημέρας μας. Και αυτά τα οποία ακούμε να μείνουν μέσα στην ψυχή μας, να μην φύγουν. Δηλαδή είναι καλόν τούτα τα λόγια όλα, τα οποία είπαμε ως τώρα, να τα ακούμε καθεκά στην ημέρα, να τα χωνέψουμε, να μην τα ξεχάσουμε, να μην τα αφήσουμε και να πούμε τα ακούσαμε, διότι θα έρθει ο Αντίχριστος και θα μας τα σβήσει από τη μνήμη μας. Καλόν είναι αδερφοί μου εις κάθε μίαν περίσταση όπου έχουμε λίγο καιρό να ακούμε τα λόγια αυτά, διότι τότε θα τα βάλουμε μέσα μας, δεν θα τα ξεχάσουμε. Τότε θα είναι ζωντανά, δεν θα πεθάνουν. Τότε θα είναι ως να βλέπουμε μπροστά μας τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Και τότε δια πρεσβειών της Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου, το όνον των Αγίων, θα μείνουμε πιστοί κοντά στο Χριστό μας και θα λάβουμε το στέφανο της νίκης και την επουράνιον του βασιλείαν. Αμήν.